Τον περασμένο Αύγουστο ξεκίνησαν εργασίες για τη στατική ενίσχυση του 12ου Δημοτικού Σχολείου, όμως στην πορεία οι εργασίες πάγωσαν, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους γονείς μαθητών, οι οποίοι ζητούν επίσημες απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου. Συνεχίζουν τα στατικά προβλήματα από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η στατική ενίσχυση. Φυσικά και όλοι οι γονείς ανησυχούμε για τα παιδιά μας. Από τη στιγμή που δεν έχουμε μια επίσημη ενημέρωση το τι θα γίνει με το σχολείο μας και σε ποια φάση βρίσκεται και αν το τμήμα της ενίσχυσης που έγινε αρκεί για, σε περίπτωση σεισμού για να υποστηρίξει το κτίριο. Εσείς θέλετε μια γραπτή δέσμευση από το Δήμο. Θέλουμε μια γραπτή δέσμευση από το Δήμο και ότι είναι όλο καλά σαν κτίριο για να μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά μας μέσα. Ξέρω όμως ότι κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει άμεση στατική ενίσχυση του σχολείου. Τελικά αυτή έγινε. Ξεκίνησε το καλοκαίρι, έχει γίνει σε ένα μικρό μέρος του σχολείου. Δεν υπήρχε χώρος διαθέσιμος για να μετακινηθούμε. Παραμείναμε στο σχολείο και έγινε μικρή κλίμακα παρέμβαση όσον αφορά τη στατική του ενίσχυση. Η διαδικασία αυτή έχει παγώσει προπολού. Ανησυχούν καθηγητές, ανησυχούν οι γονείς των παιδιών. Αντιλαμβάνεστε ότι τίθεται θέμα. Πέρα από τα προβλήματα στατικότητας του σχολείου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αναφέρθηκε σε μια σειρά παρεμβάσεων που δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμη και σε απλά ζητήματα. Και πότε θα λυθούν και τα υπόλοιπα προβλήματα, γιατί το σχολείο μας δεν είναι μόνο η στατική του ενίσχυση. Η αυλή του είναι αρκετά ολισθηρή και κάθε χειμώνα τα παιδιά μας με τους δασκάλους τροχονόμους δεν μπορούν να τρέξουν. Οι τουαλέτες του σχολείου μας είναι πολύ παλιές, έγιναν πολύ πρόχειρα. Και δυστυχώς δεν επαρκούν μόνο για τα παιδιά μας, έχουν συνεχώς προβλήματα λειτουργίας. Κάθε τόσο πρέπει να γίνεται απόφραξη. Έχει παρουσιάσει ρογμή ακόμα οι τουαλέτες, οι οποίες είναι και σε πολύ άσχημη κατάσταση και ζητάμε χρόνια να αντικατασταθούν. Και δεν επαρκούν κιόλας στον αριθμό. Εδώ οι μαντρότυχοι του σχολείου. Και επίσης αυτό που ζητούσαμε, και αυτό ήταν και βασικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, ήταν να προσταθεί ένας επιπλέον όροφος στο σχολείο, εφόσον είχε γίνει βέβαια στην ενίσχυση, προκειμένου να μεγαλώσουν τάξεις. Έχουμε τάξεις οι οποίες δεν είναι για τον 21ο αιώνα. Υπάρχει μια μεταλλική κατασκευή στον προαύλιο χώρο του κτηρίου, εκεί όπου τα παιδιά παίζουν κάτω από ένα ντεπόζιτο το οποίο στηρίζεται σε μεταλλική βάση. Εκεί υπάρχει κίνδυνος, διότι αντιλαμβάνεστε, σκαρφαλώνουν τα παιδιά πάνω στο συγκεκριμένο ντεπόζιτο. Οι ειδικοί συνεργάτες του Συλλόγου Ανθρώπινη Ασπίδα προχώρησαν πρόσφατα σε αυτοψία στο σχολείο, διαπιστώνοντας μεταξύ άλλων ότι το τυχείο περιμετρικά της αυλής έχει γύρει επικίνδυνα προς τον δρόμο, παρουσιάζοντας εμφανή σημάδια τιμωροποίησης, ενώ οι τουαλέτες για τα παιδιά δεν τηρούν τους κανόνες υγιεινής.